Πάμε τώρα στο ζήτημα της αποφυλάκησης του νέου δημάρχου Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη από τις αλβανικές αρχές. Το θέμα έθεσε στον Έντι Ράμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Μαρία Ρόνι στην σύνδεσή μας. Ενώ η Μαρία υπερψηφίστηκε και σχετική τροπολογία στο Ευρωκοινοβούλιο. Ναι, υπερψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η τροπολογία στην έκθεση για την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά την άμεση απελευθέρωση του Δημάρχου Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη, αλλά ζητά και την προστασία των περιουσιών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Να θυμίσουμε ότι είναι μια τροπολογία που κατατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μετά από πρωτοβουλία της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Και συγκεκριμένα εκφράζεται η βαθιά ανησυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σύλληψη του εκλεγέντα Δημάρχου Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη, τις παραμονές των δημοτικών εκλογών στην Αλβανία και τη συνοχιζόμενη προφυλακισή του που παραβιάζει το τεκμήριο της αθωότητας και του απαγορεύει να αναλάβει τα καθήκοντά του ως εκλεγμένος δήμαρχος. Επίσης, στην τροπολογία τονίζεται ότι το συγκεκριμένο θέμα συνδέεται απόλυτα με το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, με το περιουσιακό ζήτημα της ελληνικής εθνικής μειονότητας στο Δήμο Χιμάρας και τις κατηγορίες για παράνομες απαλλοτριώσεις από τις αλβανικές αρχές. Επομένως, είναι ξεκάθαρο το μήνυμα που στέλνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι οι μεθοδεύσεις των αλβανικών αρχών κατά της ελληνικής μειονότητας δεν γίνονται ανεκτές ούτε από την ελληνική κυβέρνηση ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι ο ευρωπαϊκός δρόμος για την Αλβανία περνάει από την τήρηση των κανόνων του κράτους δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών της.